στο Ολυμπιακό Μέγαρο η τελετή βράβευση των αρίστων μαθητών αθλητών της μέσης, γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η βράβευση αθλητών που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καταστεί θεσμό στα τελευταία 15 χρόνια. Αποτελήθηκε επιβράβευση των κόπων αυτών που ξεχώρισαν στους αθλητικούς στίβους, ενώ ταυτόχρονα φρόντιζαν και για την ακαδημαϊκή τους μόρφωση. Η πολιτεία, όπως ακούσαμε, τιμά κάθε χρόνο τα παιδιά που διακρίνονται σε αθλητικές διοργανώσεις, και αυτό δεν το κάνει τυχαία. Το κάνει σε μια προσπάθεια να αναδείξει πρότυπα. Και εσείς, οι αθλητές και οι αθλητές που έχετε διακριθεί, θέλουμε να γίνετε τα πρότυπα και για τους υπόλοιπους νέους. Βραβεύτηκαν σχολεία και μαθητές που εξασφάλισαν πανκύπριες νίκες σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Ο Γάσιο για τα 11 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα μετάλλια στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου Λυκείων, αλλά και για τον διαγωνισμό τέχνης με θέμα τον Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού. Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε τις φετινές επιτυχίες μιας χρονιάς ιδιαίτερα αποτελεσματικής, επιτυχημένης και καρποφόρας. Στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα η χώρα μας πήρε 3 χρυσά, 2 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο, ενώ 13 αθλητές μας πλασαρίστηκαν στην πρώτη οκτάδα. Ξεχωριστή βράβευση το βραβείο ΕΒ Αγωνίζεστε, που απονεμήθηκε στη μαθήτρια του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Σωτηρούλα Τασουρή για την αξιέπαινη της πράξης σε αγώνα ανώμαλου δρόμου, όταν η αθλήτρια που προπορευόταν έπεσε και η Σωτηρούλα σταμάτησε για να την βοηθήσει χωρίς να σκεφτεί το προσωπικό της όφελος.